Λοιπόν, Τάντια μου, καλημέρα. Δεν σ' ακούω και πολύ καλά. Αντιλαμβάνεσαι, είναι λίγο εκοφαντικός ο θόρυβος από τα τράκτερ, τα οποία έχουν ξεκινήσει την πορεία τους. Θα σου δείξουμε την εικόνα με τη βοήθεια του Χρήστου. Λοιπόν, διαμαρτύρονται βεβαίως για τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει ουσιαστικά τους ψεκασμούς σε περιοχές Natura. Γι' αυτό τον λόγο έχουν βγει στους δρόμους. Λένε ότι ο αντίκτυπος θα είναι πολύ μεγάλο στην παραγωγή. Οι ίδιοι αγρότες, λέγοντας ότι θα επηρεαστεί σχεδόν το 80% της γεωργικής γης, και για τον λόγο αυτό είναι παρατεταγμένοι εδώ. Συναντήθηκαν από αρκετές περιοχές. Από τη Δυτική Λευκωσία ήρθαν αρκετά τρακτέρ από πάνω, από την περιοχή της Λάρνακας, από πάρα πολλές περιοχές, και έχουν ξεκινήσει αυτή τη στιγμή την πορεία τους. Θα πορευτούν προς το Προεδρικό για να παραδώσουν υπόμνημα και εν συνεχεία θα πάνε έξω από το σπίτι της Ευρώπης, καθώς θεωρούν ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία επίλυσης του προβλήματος. Ζητούν μάλιστα και την άμεση εμπλοκή των Κύπριων, των 6 Κύπριων Ευρωβουλευτών. Οι ίδιοι αγρότες, Τάντια, να σου πω ότι λένε ότι οι ψεκασμοί γίνονται με σεβασμό στο περιβάλλον και εξηγούν ότι υπάρχει ισορροπία στην παραγωγή των προϊόντων. Ενώ, όπως λένε, σε περίπτωση που περάσει αυτός ο κανονισμός και τεθεί σε ισχύ, τότε κάπου εκεί θα δούμε το πόσο πολύ θα αυξηθεί και το παράνομο εμπόριο από τα κατεχόμενα, κυρίως σε πατάτες και σίδηρα, αλλά και με αρκετά και άλλα προϊόντα. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν λοιπόν με ακούς. Και λένε κιόλας ότι να απαγορευτούν τα φυτοφάρμακα ή ψεκασμοί για λόγους περιβάλλοντος, προστασίας κλπ. Αλλά από την άλλη δεν τους δίνουν και εναλλακτικές. Με τι άλλο θα φροντίζουν να θέλει την παραγωγή τους? Είναι ένας λόγος. Είναι το γεγονός ότι θα απαγορεύονται οι ψεκασμοί σε περιοχές Natura, που είναι ένα μεγάλο ποσοστό γεωργικής γης στην Κύπρο. Αυτά είναι τα αιτήματά τους, οι εξαιρέσεις, λόγω ακριβώς της ιδιάζουσας περίπτωσης της Κύπρου. Το θέμα είναι με ποιον πρέπει να συζητήσουν και πώς. Λοιπόν, και να δούμε λίγο και την πορεία τους, διότι επηρεάζονται και δρόμοι και η αστυνομία είναι επιποδός. Ακριβώς, και υπάρχουν αρκετές διευθετήσεις. Βλέπετε, εδώ θα πορευθούν προς την Ιωσήφ Χατζιωσήφ. Στην συνέχεια, μέσω παράδρομου, θα μπουν στην Λεωφόρο Στροβόλου, θα πορευθούν προς το Προεδρικό Μέγαρο και από εκεί, μέσω της Γρήβα Διγενή, θα καταλήξουν στην Βύρονος, εκεί μετά την Ελληνική Πρεσβεία, που είναι και το σπίτι της Ευρώπης. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής που ερχόμασταν με τον Χρήστο, έχουν κλείσει δρόμοι. Είναι δύσκολη κατάσταση για όσους πρέπει να πορευθούν μέσω αυτού του δρόμου, αλλά και όσους δεν άκουσαν ή δεν πρόλαβαν να ενημερωθούν από την αστυνομία και κατά προέκταση από τα μέσα ενημέρωσης που από χθες το απόγευμα λένε για τις διαδρομές. Δεν πρόλαβαν αρκετοί να ενημερωθούν ή δεν είδαν. Με αποτέλεσμα, όταν ερχόμασταν, να δούμε αρκετά αυτοκίνητα να είναι μπλοκαρισμένα σε παράδρομους, γιατί δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να περάσουν μέσα από τους δρόμους. Είναι μια κατάσταση η οποία βεβαίως επηρεάζει κόσμο, αλλά οι ίδιοι αγρότες ζητούν και συνιστούν από τον κόσμο υπομονή και ζητούν συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Αλλά, όπως λένε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να δείξουν ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα, το οποίο πρέπει, όπως λένε, να επιληθεί πριν καν τεθεί σε ισχύ, γιατί αμέσως μετά ο αντίκτυπος θα είναι τεράστιος και πολύ δύσκολος για όλη την αγροτική οικονομία. Ναι. Τώρα, κάτι ασχετό, σχετικό πάντα. Βλέπω έτσι τα τραχτέρ, είναι πάρα πολλά. Χαίρομαι που έχουν όλα κουβούκλιο, καμπίνα δηλαδή προστασίας. Ή και αν έχουν από τα άλλα που απαγορεύεται, δεν τα έβγαλαν προς τα έξω. Είναι γιατί αυτό που συζητάμε κάθε φορά με τα εργατικά ατυχήματα, όταν αυτά αναποδογυρίζονται. Λοιπόν, Γιώργο, είμαστε σε επαφή. Έφτασαν και στην πρωτεύουσα. Ναι, με. Και έφτασαν και στην πρωτεύουσα χωρίς τις τσάπες, όπως τις λέμε εκεί στα χωριά. Είναι μόνο το κυρίως κομμάτι των τρακτέρ, το οποίο βεβαίως εξυπηρετεί για τον σκοπό αυτό. Μάλιστα, εγώ σας ευχαριστώ. Είμαστε σε επαφή να δούμε πού κατευθύνονται τα πράγματα και εκεί στο σπίτι της Ευρώπης. Πάμε να δούμε, εμείς κυρίες και κύριοι, τι δήλωσαν πριν από λίγο. Έτσι, εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων, Γεωργή. Δεν θα έχουμε επάρκεια τροφίμων. Όχι μόνο εμείς, αλλά όλος ο κόσμος. Γιατί δεν θα μπορούμε να παράξουμε τα προϊόντα τα οποία παράγουμε. Εγώ παράγω πατάτες και σιτηρά κατά κύριο λόγο. Να πιάσουμε τα σιτηρά. Δεν θα μπορούμε να έχουμε σιτάρι για να κάνουμε ψωμί. Δεν θα έχουμε κρυθάρια και μαλακά σιτάρια για τη χτινοτροφία. Να εύρουν αυτούς τους τρόπους που θα μπορούμε να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε, να παράγουμε τα προϊόντα που χρειάζεται ο κόσμος για τη διατροφική του αλυσίδα, και από εκεί και πέρα, ναι, να προστατευτεί για το περιβάλλον. Αφού οι μελέτες του Τμήματος Γεωργίας δείχνουν ότι θα επηρεαστεί το 79% της γης μας στις ελεύθερες περιοχές,
με μαθηματική ακρίβεια θα οδεύουμε προς εγκατάληψη, προς ερήμωση. Άρα λοιπόν θα έχουμε περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Αυτοί οι νόμοι που βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αναβιώνουν το φεουδαρχισμό. Εδώ η μικρή Γεωργή που στην Κύπρο ο μεγάλος δικός μας είναι μικρός για την Ευρώπη, θα εξαφανιστούν. Άρα λοιπόν θα κατακλειστούμε με προϊόντα από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες θέλουν αυτή τη στιγμή να ελέγξουν το παιχνίδι, γιατί όποιος ελέγχει την τροφή, ελέγχει και τον πλανήτη.